Πριν ευχηθούμε εις αυτούς και αλλήλους χρόνια πολλά ή πιο σωστά χρόνια αιώνια στη Βασιλεία του Θεού, η οποία αρχίζει βέβαια από εδώ, γιατί ο Χριστός μας είπε ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, να σας πω κάτι για το τυπικό της ημέρας. Επειδή σήμερα πέφτει η ημέρα του Χριστουγέννων, πέφτει Δευτέρα, το τυπικό ορίζει να κάνουμε Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Συνήθως η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου γίνεται την παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24. Αλλά επειδή η παραμονή είναι Κυριακή και όλο αυτό αλλάζει. Θα προσέξετε τα υπέροχα νοήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Βασίλειος, πραγματικά μέγας πατήρ της Εκκλησίας, έχει αποθησαυρίσει όλη τη δογματική διδασκαλία, θα λέγαμε, της Εκκλησίας μας και μάλιστα τη Θεία Οικονομία στην κεντρική ευχή που έχει κάθε Θεία Λειτουργία, που είναι η ευχή της αναφοράς. Έχει τέτοια κεντρική ευχή και η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, μικρότερη σε έκταση. Αλλά η κεντρική ευχή της Θείας Λειτουργίας που τελέσαμε σήμερα, δηλαδή του Μεγάλου Βασιλείου, είναι ανεπανάληπτη και είναι πλουσιωτάτη. Και αν κανείς την προσέξει, μέσα εκεί βρίσκει όλες τις αλήθειες, τις δογματικές αλήθειες της πίστεώς μας. Αλλά είναι κρίμα που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε τη γλώσσα μας, την αρχαία ελληνική γλώσσα και τη γλώσσα του Ευαγγελίου και τη γλώσσα των Αγίων Πατέρων, που είναι πολύ πιο εύκολη από την αρχαία ελληνική. Και σπρώχνουμε τα παιδιά μας να μάθουν τις φτωχότατες ευρωπαϊκές γλώσσες, τη γαλλική, την γαλλική και την γερμανική και δεν ξέρω και ποιες άλλες, ισπανικά. Μερικοί μαθαίνουν και κινέζικα. Και δεν μαθαίνουμε τη γλώσσα μας, η οποία είναι η πλουσιότερη, αλλά και η πιο θαυμαστή γλώσσα του κόσμου. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, είναι γλώσσα ισοδομική. Δηλαδή σαν να έχεις ένα τέλειο κατασκεύασμα, ένα τέλειο δόμημα, έτσι με ωραίες πελεκητές πέτρες τη μία ταιριασμένη δίπλα στην άλλη. Έτσι είναι η γλώσσα μας. Έχει μέσα της λογικότητα και έχει έναν άφθαστο πλούτο. Να σκεφτεί κανείς ότι η γλώσσα μας έχει περίπου 72 εκατομμύρια λεκτικούς τύπους, τη στιγμή που τα αγγλικά έχουν 300 με 400 χιλιάδες λέξεις. Καταλαβαίνετε πόσο φτωχές είναι οι γλώσσες αυτές. Και όμως πέφτουμε να τις μάθουμε, γιατί από πίσω βέβαια κρύβεται ο μαμονάς, κρύβεται το να ξέρουν τα παιδιά μας να συνεννοούνται. Δεν είναι κακό βέβαια και αυτό, αφού σήμερα είναι διεθνείς γλώσσες αυτές και μάλιστα τα αγγλικά. Αλλά χάνουμε αυτό το μεγάλο πλούτο των Αγίων Πατέρων και της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό θα έλεγα στους γονείς να σπρώχνουν τα παιδιά, να οθούν τα παιδιά, να μάθουν τη γλώσσα μας, τα αρχαία ελληνικά και τη γλώσσα των Αγίων Πατέρων, και πάρα πολλά θα ωφεληθούν. Γιατί πώς να το κάνουμε? Βεβαίως ο στόχος είναι να κοινωνήσουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά πώς κοινωνούμε το Πνεύμα το Άγιο και τη Θεία Χάρη? Και μέσα από τις Άγιες Γραφές και μέσα από τους Άγιους Πατέρες. Αν όμως δεν καταλαβαίνουμε τις λέξεις και τις φράσεις τους, πώς θα γίνουμε μέτοχοι της Θείας Χάρης? Βέβαια, η χάρις και μόνο που κανείς ακουμπάει αυτά τα βιβλία και τα έχει στο σπίτι του, πάλι περνάει σε ένα βαθμό, αλλά πολύ περισσότερο όταν κανείς τα μελετά και εμβαθύνει σε αυτά. Αυτό το λέγω εν παρενθέση, πριν σας ευχηθώ και εσείς να ευχηθούμε σε αυτούς και αλλήλους τα χρόνια, τα αιώνια στη Βασιλεία του Θεού, με τη μέθεξη των αφράστων του αγαθών, τα οποία χάρισε ο Θεός της αγαπώς είναι αυτόν. Χάρισε ο Θεός σε όλους αυτούς οι οποίοι τον αγαπούν. Και μακάρι όλοι να τον αγαπήσουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και να μπούμε όλοι στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία, γιατί αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Βέβαια, τυπικά έχουμε μπει στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα, αλλά είμαστε πραγματικά αναγεννημένοι από το Πνεύμα του Άγιο? Έχουμε ενεργό δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ή την έχουμε θαμμένη κάτω από τα μπάζα των αμαρτιών και των παθών και έχει μείνει μια ελάχιστη φλογίτσα και θα πρέπει να σκάψουμε
να ξεμπαζώσουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να βρούμε αυτή τη φλογίτσα και να την αναζωπυρώσουμε, να γεμίσουμε με Πνεύμα Άγιο όπως ήταν οι Άγιοι και να χαρούμε τη ζωή μας από εδώ και να προγευτούμε τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, για να ενωθεί προσωπικά με τον καθένα μας και να μας αλλάξει όλη τη ζωή. Όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, δεν ενδιαφέρεται ο Χριστός μόνο για την άλλη ζωή και ο χριστιανός δεν περιμένει μόνο μια χαρά μετά θάνατον και εύχεται έτσι να του τύχει ένα καλό μέρος, όπως λένε μερικοί, να μας βάλει και εμάς ο Θεός στον Παράδεισο. Ο Χριστός ενδιαφέρεται και για αυτή τη ζωή και ο χριστιανός, ο πραγματικός, κερδίζει και αυτή τη ζωή. Κερδίζει με την έννοια όχι την κοσμική, συγκεντρώνοντας δηλαδή πλούτη και ειδονές και δόξα ανθρώπινη, αλλά με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος και την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού εδώ και τώρα. Επομένως, ας αγωνιστούμε με τη χάρη του Χριστού μας και θα έχουμε Χριστούγεννα, θα έχουμε Πάσχα, θα έχουμε Ανάσταση κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Και με αγαθές ελπίδες θα αφήσουμε αυτόν τον κόσμο, το μάταιο, αργά ή γρήγορα όλοι αυτό θα περάσουμε από αυτό το στάδιο, από αυτή την πύλη, από αυτή τη γέφυρα του θανάτου και θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, εφόσον ζήσουμε σωστά εδώ και με μετάνοια. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έστε με θυμόν. Να κάνουμε μία διακοπή, να διαβάσουμε την ποιματορική εγκύκλιο του Επισκόπου μας. Προς τον ιερών κλήρων και τον ευσεβή λαόν της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Αδελφοί και πατέρες, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ο αιώνιος Λόγος και Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε αληθινός άνθρωπος, ένας από εμάς. Γιάτρεψε και ζωγόνησε την ανθρώπινη φύση μας, παίρνοντάς την όλη μέσα στον εαυτό Του. Στο σύμβολο της πίστης ομολογούμε για τον Χριστό τα εξής. Πιστεύω και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Δημά στους ανθρώπους και για τη Μητέρα Σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των δανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Αυτός λοιπόν είναι ο σύντροφός μας στην παγωνιά της πτώσεως. Ο Κύριος Ιησούς που έλαβε σάρκα από την Παρθένο, που είναι ένας από την Αγία Τριάδα και συγχρόνως ένας από μας, ο Θεός μας και ο αδελφός μας. Ο Ιησούς γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Προς Αυτόν απευθυνόμαστε με τις προσευχές μας, προσδοκώντας να λάβουμε από Αυτόν τη σωτηρία μας. Η πιο σύντομη και συχνή προσευχή προς τον Χριστό είναι η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Η προσευχή αυτή αρχίζει με λατρεία και τελειώνει με μετάνοια. Ποιος μπορεί να συμφιλιώσει αυτά τα δύο άκρα της Θείας Δόξας και της ανθρώπινης αμαρτωλότητας? Υπάρχουν τρεις λέξεις στην προσευχή που δίνουν την απάντηση. Η λέξη «Ιησούς» είναι το προσωπικό όνομα του Κυρίου και έχει την έννοια του Σωτήρος. «Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Η δεύτερη λέξη είναι ο τίτλος Χριστός, η αντίστοιχη ελληνική απόδοση του Μεσσίας, που σημαίνει αυτός που έχει χρηστεί από το Άγιο Πνεύμα. Για τους Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μεσσίας ήταν ο αναμενόμενος λυτρωτής, ο μελλοντικός βασιλέας, που με τη δύναμη του Πνεύματος θα τους ελευθέρωνε από τους εχθρούς τους. Η τρίτη λέξη είναι έλεος, ένας όρος που σημαίνει αγάπη στην πράξη, αγάπη που εργάζεται για να φέρει τη συγχώρεση, την απελευθέρωση, την ολοκλήρωση. Το να έχεις έλεος σημαίνει να απαλλάξεις τον άλλο από την ενοχή που δεν μπορεί να εξαλείψει με τις δικές του προσπάθειες, να τον απαλλάξεις από τα χρέη που ο ίδιος δεν μπορεί να πληρώσει, να τον γιατρέψεις από την αρρώστια για την οποία δεν μπορεί να βρει απολύτως καμία γιατριά. Η προσευχή του Ιησού δείχνει και το πρόβλημα του ανθρώπου και τη λύση του Θεού. Ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας.
Και η προσευχή δείχνει πως ο Ιησούς είναι ο υπερβατικός Θεός που έγινε άνθρωπος. Μιλάει και για τη Θεία του φύση και την ανθρώπινη γέννησή του. Ο Ιησούς γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ένα τροπάριο του Εσπερινού των Χριστουγέννων γράφει σχετικά. Ο ουρανός και η γη σήμερον ηνώθησαν τεχθέντος του Χριστού. Σήμερον Θεός επί γης παραγέγονε και άνθρωπος εις ουρανούς αναβέβηκε. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέγει πως στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Κυρίου ενώθηκαν μεταξύ τους σε αδιάσπαστη, αδιαίρετη και ασύγχυτη ένωση δύο φύσεις. Η σάρκα ήταν σάρκα και όχι Θεός, έστω και αν έγινε σάρκα του Θεού. Το ίδιο ο Λόγος ήταν Θεός και όχι άνθρωπος, έστω και αν πήρε οικονομικός την ανθρώπινη φύση. Έστω και αν ήταν διαφορετικές οι δύο φύσεις και άνισες μεταξύ τους, Θεός η μία, άνθρωπος η άλλη, ενώθηκαν στο Πανάγιο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό δεν χωρίζουμε τον Χριστό σε άνθρωπο και σε Θεό ξεχωριστά, γιατί οι δύο φύσεις είναι αχώριστα ενωμένες και θα παραμείνουν ενωμένες μέχρι τη συντελεία των αιώνων και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Χριστός γεννήθηκε για να μας φέρει πιο κοντά Του, να μας κάνει αδέλφιο Του, να μας δώσει αυτό που έχει Αυτός, δηλαδή την μακαριότητα και την αγάπη. Η ευδοκία του Θεού είναι να σωθούμε από τα βάρη της αμαρτίας και την εξουσία του πονηρού. Ο Κύριος έλαβε την ανθρώπινη φύση και την οδήγησε στη θέωση, που είναι ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου. Για αυτή τη μεγάλη του δωρεά και μύριες ζωές και αν είχαμε να τον υμνολογούμε και να τον δοξάζουμε, πάλι δεν θα έφταναν. Είμαστε αιώνια χρεώστες στην απέραντη αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού που έδειξε σε εμάς. Αυτό το μυστήριο της ευσεβίας και της αγάπης ας το βιώσουμε προσωπικά μέσα στην ατομική μας προσευχή, επικαλούμενη συνεχώς το γλυκό όνομά Του, μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή και προπαντός το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι θα εορτάσουμε αληθινά την εορτή των Χριστουγέννων, που είναι η Μητρόπολη όλων των εορτών του έτους. Ως Επίσκοπος της Ευλογημένης Μητροπόλεως Ενδέσεις, Πέλης και Ελμοπίας, εύχομαι σε όλους μικρούς και μεγάλους, άρχοντες και λαό, κληρικούς και μοναχούς, να ζήσω το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού με υγεία ψυχής και σώματος, με μετάνοια και ταπείνωση, με πνευματική χαρά και αγαλίαση. Αδελφοί μου, χαίρετε, ειρηνεύετε και υγιένετε. Χριστούγεννα 2023, μετευχών πολλών, ο Μητροπολίτης, ο Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, Ιωήλ, ταπεινός προς τον νηπιάσαντα Ιησού, ευχέτη σας.